Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη συζήτηση για το 23, σωστά Νίκο. Ναι, ακριβώ. Καλή χρονιά κιόλα. Καλή χρονιά, Νίκο Παπα-Νικολάου, κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη εκπομπή. Πρώτη συζήτηση, ποδαρικό με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλού συνανθρώπου μα. Ε, αναφέρουμε στην ψυχολογική βία, στι προεκτάσει. Μια ψυχολογική βία και ένα φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίστηκε ω μια σύγχρονη αόρατη απειλή κατά κάποιο τρόπο. Σύγχρονη αόρατη απειλή, δεδομένου ότι πολύ λίγο καταγγέλλεται. Είναι μια σιωπηλή κατάσταση, στην οποία τη ζουν πολλά άτομα, τόσο άντρε όσο και γυναίκε. Το έχουμε πει στο παρελθόν το ότι η κακοποίηση και η βία δεν είναι προνόμιο μόνο εντό εισαγωγικών, βεβαίω με τη λέξη προνόμιο των γυναικών, ναι. αλλά είναι προνόμιο και των αντρών δυστυχώ. Είναι μια κατάσταση που αφορά πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια κατάσταση που αφορά πολλά ζευγάρια και πάνω απ' όλα ένα δρόμο ο οποίο προλυαίνει το δρόμο, ούτω ώστε να φτάσουμε μέχρι την σωματική, τη σεξουαλική βία. Οπότε λοιπόν διάφορε μορφέ βία. βία, προέκταση και το bullying. Είναι και το bullying, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί βασικό συστατικό τόσο του bullying, όσο του εργασιακού μόμπινγκ, ουσιαστικά του bullying στον εργασιακό τομέα, όπω επίση στον ενδοοικογενειακό τομέα, σε όλου του τομείς. Είναι βασικό συστατικό τη βία. Υπάρχει παντού ουσιαστικά η ψυχολογική βία και απλά δεν τη δίνουμε μεγάλη σημασία δεδομένου του ότι υπάρχουν πιο ηχηρέ εντό αγωγικών ναι. μορφέ βία, όπω για παράδειγμα η σεξουαλική βία ή αντίστοιχα. Θα ήθελα πάντως να εστιάσουμε σε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί μέσα από τον όρο ψυχολογική βία. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Καταρχήν όταν μιλάμε για ψυχολογική βία, ξέρεις, μιλάμε για έλεγχο, μιλάμε για υποτίμηση, η οποία μπορεί να υπάρχει ναι. μεταξύ ζευγαριών, μεταξύ γνωστών, μεταξύ ανθρώπων ουσιαστικά. Με δικαιολογία. Θα... Με δικαιολογία, ούτως ώστε υπάρχει εγώ να δυογία. μπορώ να έχω τον έλεγχο επάνω σου, Ούτως ώστε εγώ Α. να μπορώ να σε ελέγξω. Α, αυτό σημαίνει τι? ότι το θύμα θα υπάρχει σε υποταγή, θα, θα, θα υποταχθεί, ναι. και από εκεί και πέρα ο άλλος ή η άλλη αντίστοιχα θα διατηρήσει την εξουσία. Λοιπόν, ε, χαρακτηριστικά. Α, ε. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν της βίας. Τη χαρακτηρίζουμε αόρατη επιλύεια, όπω είπαμε, δεδομένου ότι η σπάνια καταγγέλλεται. Απλά προηγείται ή υπάρχει με τη σωματική βία. Η συνεχή έτσι ψυχοπιαστική κατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, η οποία υπάρχει, αποσυντονίζει, αποδυναμώνει, αποδιοργανώνει και βασικά προλυένει το έδαφο, ούτω <laughs> ώστε να υπάρξει η σωματική βία. Δηλαδή, η ψυχολογική βία είναι ένα προπομπό τη σωματική βία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο λέμε είναι ότι είναι άφιλη, δηλαδή δεν έχει φίλο, όπω λέγαμε προηγουμένω. Ουσιαστικά δεν έχει γένο, δεδομένου ότι δεν είναι προνόμιο μόνο για τι γυναίκε, εντό εισαγωγικών και πάλι λέω τη λέξη προνόμιο, αλλά και για τους άντρε, μάλιστα ιδιαίτερα στο νησί μας στην Κρήτη, είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά των ανδρών τα οποία ε, ουσιαστικά κακοποιούνται και δεν μιλούν δεδομένες της νοοτροπίας. Ποιος άντρα θα μπορούσε να καταγγείλει ουσιαστικά το ότι κακοποιείται ή πιέζεται σε, ψυχολογικά από την σύντροφό του. Το επόμενο είναι ότι είναι μακρόχρονη, δηλαδή κρατάει για μεγάλο χρονικό διάστημα και για αυτόν τον λόγο και πιέζει και αποδυναμώνει και προλυένει το έδαφος για τη σωματική βία, όπως λέγαμε προηγουμένως. Το βασικό τη στοιχείο το οποίο είναι για ποιο λόγο δηλαδή γίνεται είναι ο έλεγχο ουσιαστικά του ενό από τον άλλον και α, πρέπει να υπάρχει έλεγχο στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή το κάνω εγώ για να σε ελέγξω. Α, προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Α, είναι το ότι είναι σιωπηλή και αθέατη δεδομένου του ότι σπανίω σπανιότατα καταγγέλλεται. Δεν υπάρχουν ωστόσο άνθρωποι που βλέπουν μια κατάσταση τα τρίτα πρόσωπα δηλαδή σε μια... Ε, ψυχολογική βία, σε ένα φαινόμενο ψυχολογικής βίας. Τα τρίτα πρόσωπα το βλέπουν αλλά από εκεί και πέρα τα άτομα τα οποία υπόκεινται στην ψυχολογική βία ναι. δηλαδή τα θύματα είναι αυτά τα οποία δεν μιλούν Δεδομένου του ότι αισθάνονται πάρα πάρα πολύ άσχημα για να μιλήσουν. Ή έτσι έχουν μάθει, έτσι έχουν μάθει από το οικογενειακό του περιβάλλον. Δηλαδή, ναι. αν εγώ καταπιεζόμουν, αν εγώ ε, μου εξασκούσαν ψυχολογική βία στην οικογένεια, τη δική μου, όταν θα μπω σε μια καινούργια οικογένεια, όταν θα φτιάξω τη δική μου οικογένεια, είμαι πολύ δεκτικό, ώστε να γίνω ένα αντικείμενο ψυχολογική βία σαν θύμα πλέον από εκεί και πέρα, όπω ήμουν θύμα στη δική μου οικογένεια πριν από κάποια χρόνια ή κάποιε δεκαετίε, αν θέλει ούτω ή από εκεί και πέρα υπάρχει με την κατάθλιψη στα θύματα βεβαίω ή επίση με άλλε μορφέ παθολογία στου θήτε. Γιατί ξέρει, τι περισσότερε φορέ στη βία αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι ασχολούμαστε περισσότερο με το θύμα. Ίσως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή και με το θήτη, δεδομένου ότι κατά αυτόν τον τρόπο α, μπορούμε να προλάβουμε πολλέ καταστάσει. Βασικό τη στοιχείο που είναι είναι ο φόβο και η ενοχή. Δηλαδή υπάρχει και φόβο, Ούτω ώστε κάποιο να μπορέσει να καταγγείλει, να μπορέσει να μιλήσει. Λιγότερο φόβο, βεβαίω, σε σχέση με την σωματική βία, αλλά επίση και ενοχή. Δείτε ότι φταίω εγώ για αυτή τη βία την οποία ε, μου εξασκούν. Άρα, λοιπόν, προσπαθώ εγώ με κάποιο τρόπο να αλλάξω τον άλλον για να μου με εξασκήσει η βία. Όπω έλεγε προηγουμένω πολύ σωστά, είναι πολυεπίπεδη. Όταν λέω πολυεπίπεδη, αφορά πολλού τομεί τη καθημερινή μα ζωή. Για παράδειγμα, αφορά στην ενδοσχολική βία, στο bullying, το οποίο έλεγε πολύ σωστά προηγουμένω. Την εργασιακή βία από εκεί και πέρα, τη συντροφική βία, ενδοοικογενειακή βία. Άρα λοιπόν είναι χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει σε όλε τι μορφέ βία και είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, θα έλεγα, γιατί ουσιαστικά Σπανίω καταγγέλλεται, σπανίω τα στόματα μιλούν, σπανίω ανοίγουν τα στόματα α, και οι φίλοι, οι γνωστοί, τα άτομα του οικίου περιβάλλοντο, ίσω αυτό που κάνουν ή έκαναν μέχρι τώρα. Δυστυχώ, είναι ότι προτείνουν καρτερία, υπομονή, ούτω ώστε να περάσει. Εντάξει, νεύρα είναι με κάποιο τρόπο, θα περάσει. Δυστυχώ, κάπω έτσι αντιδρούσαν τα άτομα του οικείου περιβάλλοντο. Μάλιστα, λοιπόν. Περνάμε στον δεύτερο σούμε, πίνακα. Ακριβώ. Σημάδια βία. Ποια είναι τα σημάδια τη βία, είναι υποτιμητικά και προσβλητικά σχόλια τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Η αρχή δηλαδή εκδήλωση του φαινομένου, ακριβώς. τα πρώτα στάδια. Τα πρώτα στάδια ή ξεκινούν σαν υποτίμηση, σαν προσβολέ, τι οποίε μπορεί να εκτοξεύονται από τον ή από την άτομο το οποίο βρίσκονται μέσα σε αυτή τη διαδική σχέση τη βία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν απειλέ, εκβιασμοί και επίρρηψη ευθυνών, δηλαδή εσύ φταί για αυτό το πράγμα ή εγώ φταίω για ό,τι υπόκειμαι. Α, αντίστοιχα από το θύμα υπάρχει αυτό. Το επόμενο είναι ότι υπάρχει ο έλεγχο και η απομόνωση, οικονομικό έλεγχο, έλεγχο των κινήσεων, που πάει, για ποιο λόγο πάει, για ποιο λόγο βγαίνει, για ποιο λόγο έχει φίλου, για ποιο λόγο δεν έχει φίλου. Σίγουρα υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Βασικό στοιχείο: Ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού σε πού, στην ιδιωτικότητα του καθενό. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει απαξιωτική συμπεριφορά. Επόμενο πίνακα: Όπου υπάρχει απαξιωτική συμπεριφορά, Α, σαν το άλλο άτομο γενικότερα να είναι κατώτερο. Άρα λοιπόν το απαξιώνω το άλλο άτομο. Και εσεί αυτό γίνεται πολύ σιγά, σιωπηλά και με κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, ότι αποδιοργανώνει το θύμα το οποίο υπόκειται σε αυτή την κατάσταση από τον θήτη. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει χειραγώγηση, ούτω ώστε το άτομο να αμφιβάλλει, θα λέγαμε, για τη μνήμη, για τη λογική και για την αντίληψη που έχει για την πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει απόρριψη των συναισθημάτων του θύματο, το οποίο κατηγορείται το θύμα ότι είναι πάρα πολύ συναισθηματικό. Δηλαδή, έλα μωρέ, με κάποιο τρόπο προσπάθησε να το προσπεράσει, δεν είναι και τίποτα, και κάποιο άλλο και, και ο, δικός δικό σου πατέρα το έκανε αυτό το πράγμα, για παράδειγμα, να δει εγώ τι υπέστην από το πατέρα σου και ούτω καθεξή. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε τώρα για την αόρατη απειλή πάντα τη βία, αλλά προσπαθούμε να περιγράψουμε το θήτη. Όπω είπα και προηγουμένω, ο θήτη κάποια στιγμή στη ζωή του, κάποιε δεκαετίε ίσω νωρίτερα, ήταν θύμα. Υπήρξε θύμα δηλαδή στη δική του την οικογένεια. Άρα είχε υποστεί κακοποίηση ω παιδί. Και θα λέγαμε ότι ειδικά ξέρει στην ψυχολογική βία το ποσοστό κακοποίηση τα οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνονται αργότερα, δηλαδή το θύμα το να γίνει θήτη αργότερα, είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Άνω του 50%, 60, 70, 80% ανάλογα με το θύμα να γίνει θήτη. Ε? Είναι, είναι, είναι ένα κύκλο, ο οποίο αν δεν μπορούσαμε να τον κόψουμε κάποια στιγμή, θα έλεγαμε ότι είναι ένα αέναος κύκλο, ο οποίο συνεχίζει αυτό το φαύλο κύκλο εντό αγωγικών ναι. τη βία. Το σίγουρο είναι ότι απαξιώνει το άλλο φύλλο. Ξέρει, ακούγονται γενικεύσει του τύπου: Μωρέ, όλε οι γυναίκε έτσι είναι, όλοι οι άντρε έτσι είναι αντίστοιχα. Δηλαδή απαξιώνει γενικότερα το άλλο φύλλο. Είναι χρήστη, η χρήστρια. Ουσιών νόμιμων ή παράνομων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλέ φορέ, όλε δηλαδή, οι μορφέ βία. Αλκοόλ βίας, είναι ναρκωτικών ουσιών. Πάρα πολύ σωστά, ακριβώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το αλκοόλ, ιδιαίτερα, αποτελεί <laughs> μεγενθητικό φακό στην οποία βία υπάρχει από την πλευρά του θήτη. Λειτουργεί μεγενθητικά. Είναι σίγουρα επικριτικό, είναι σίγουρα κυκλοθυμικό ή κυκλοθυμική. Είναι ένα άτομο, δηλαδή, το οποίο έχει συχνέ εναλλαγέ του συναισθήματο. Επόμενο πίνακα είναι καχύποπτο, δηλαδή με κάποιο τρόπο αμφιβάλλει για το κατά πόσον πιστό ή πιστή είναι ο σύντροφο ή η σύντροφο ή αντίστοιχα ο φίλο ή η φίλη ή αντίστοιχα το άτομο του εργασιακού περιβάλλοντο στον οποίο βρίσκεται. Του αρέσει προφανώ η εξάρτηση, του αρέσει ουσιαστικά δηλαδή ε, και ενθαρρύνει την εξάρτηση του συντρόφου ή τη συντρόφου, του αρέσει που ο σύντροφο είναι εξαρτημένο. Ενασχόληση με τη βία, ασχολείται δηλαδή με τη βία, όπλα, μαχαίρια και ούτω άλλο, Δηλαδή, γενικότερα έχει μια καλή σχέση εντό αγωγικών με τη βία. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα λειτουργεί σαν υπερόπτη, νιώθει αδικημένο, επόμενο, νιώθει αδικημένο, επόμενο πίνακα, νιώθει αδικημένο, είναι παρορμητικό, δηλαδή περνάει πολύ εύκολα στη δράση και είναι χαρακτηριστικό το ότι άτομα τα οποία ασκούν ψυχολογική βία μπορούν να περάσουν πολύ γρήγορα στη σωματική βία, να περάσουν πολύ γρήγορα στη δράση, να λειτουργήσουν εκρηκτικά και χρησιμοποιεί το σεξ ανέλεγχο. το σεξ είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται και από το θήτη και από το θύμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει χρήση του επιθετικού σεξ ως έλεγχο ναι. υπό την έννοια του ότι εγώ σε εξουσιάζω εγώ έχω τον έλεγχο επάνω σου. Αυτό ισχύει για το θήτη θα δούμε και για το θύμα αργότερα και το τελευταίο είναι ότι είναι κοινωνικά γοητευτικό, δηλαδή ένα άνθρωπο φαινομενικά εξωστρεφή. Δεν είναι εξωστρεφή, έχει πολλέ ανασφάλειε προφανώ. Δημοφιλή, τραβάει την προσοχή. Άρα λοιπόν ένα άνθρωπο αυτό που θα λέγαμε υπεράνω υποψία. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα για την περιγραφή τώρα του θύματο. Θα λέγαμε ότι το πρώτο χαρακτηριστικό του θύματο είναι ότι έχει παραδοσιακού ρόλου. Παραδοσιακού ρόλου, δηλαδή μητέρα, νοικοκυρά, σύζυγο, συνήθω οικονομικά εξαρτώμενη ή εξαρτώμενο, συνήθω βεβαίω για το γυναικείο φύλλο αφορά το συγκεκριμένο παράγοντα, εξαρτώμενο λοιπόν από τον σύζυγο. Από εκεί και πέρα, φτωχή κοινωνικότητα, φίλου, οικογένεια, λίγη σχέση με του φίλου και τι οικογένειε. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρει, Νίκο, αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένω, ότι τα άτομα τα οποία πέφτουν θύματα μια τέτοια κατάσταση, είναι άτομα τα οποία έχουν πολύ μικρέ σχέσει με την οικογένειά του. Δηλαδή, η οικογένειά του δεν τα στηρίζει και τόσο πολύ. Συνήθω οι οικογένειε οι οποίε στήριξαν τα θύματα ναι. ήταν και άτομα τα οποία, τα θύματα, τα οποία μπόρεσαν και βγήκαν από αυτό το φαύλο κύκλο τη βία. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό οι οικογένειε να μείνουν δίπλα στα θύματα και να καταλάβουν το τι τραβάει το θύμα. Εντό εισαγωγικών. Από εκεί και πέρα. Είναι άτομα τα οποία προφανώς έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουν μοναξιά, Ανυμπόρια, όλοι αυτοί οι παράγοντε του οποίου λέμε ουσιαστικά ε, δείχνουν το για ποιο λόγο τα θύματα τελικά, όταν βρεθούν να καταγγείλουν μια κατάσταση, τελικά την ανακαλούν ή στη χειρότερη των περιπτώσεων υπερασπίζονται του θήτε. Πράγμα το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, κάνω την καταγγελία και από εκεί και πέρα, όταν αυτή η καταγγελία φτάσει στο δικαστήριο, ναι. είτε ανακαλώ, είτε με κάποιο τρόπο υπερασπίζομαι το θήτη. Γιατί? γιατί έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί αισθάνομαι μόνο μου, γιατί αισθάνομαι ανήμπορο, γιατί αισθάνομαι οικονομικά εξαρτημένο. Άρα λοιπόν είμαι ένα άτομο το οποίο γενικότερα δεν μπορώ να ανοίξω τα δικά μου τα φτερά και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο ξαναγυρίζω πού στο περιβάλλον το οποίο είχα μάθει. Να κακοποιούμε ναι. όλα αυτά τα χρόνια ήδη από την παιδική μου ηλικία. Χωρίς στη μαρτυρία ενός τρίτου προσώπου. Πώς μπορεί να επιβεβαιωθεί και μέσα σε μια δικαστική αίθουσα αυτή η αόρατη απειλή και αναφέρουμε στην ψυχολογική βία. Ξέρεις, το πρώτο και το βασικό είναι το άτομο να μπορέσει ναι. να συνειδητοποιήσει το τι έχει... Τι δυνάμει έχει, τι δυνατότητε έχει ναι. και να κρατήσει κοινωνικέ επαφέ με κάποιου άλλου ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Θα το δούμε και στην πορεία, βεβαίω, στον τελευταίο πίνακα. Προχωρούμε στο, στον επόμενο πίνακα. Τι υπάρχει βασικό στοιχείο, υπάρχει ντροπή, υπάρχει ενοχή. Α, υπήρχε ότι, ότι ελπίζει, τι ελπίζει φυσικά το θύμα, ότι κάτι θα αλλάξει ξέρεις, προς το καλύτερο. Και εδώ είναι τα, 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 τα άλλα πρόσωπα, τα οποία με κάποιο τρόπο τι λένε. Προτρέπουν σε καρτερία, ούτω ώστε κάτι θα αλλάξει προ το καλύτερο. Όπω είπα προηγουμένω, πολύ πολύ σημαντικό, υπάρχει ιστορικό κακοποίηση στην ίδια μου την οικογένεια. Δηλαδή, υπήρξα κακοποιούμενο ή κακοποιούμενη στην ίδια μου την οικογένεια, και κάποια στιγμή, μετά από κάποια χρόνια, κάποιε δεκαετίε, λειτουργώ ω θύμα στην οικογένεια αυτή που έχω φτιάξει τώρα. Κάτι χαρακτηριστικό σαν μηχανισμό άμυνα που χρησιμοποιεί. Αρνείται ή αποθεί. Δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα. Ή αποθώ, το ξεχνώ, προσπαθώ να το ξεχάσω. Προφανώ, όσο και αν προσπαθώ να ξεχάσω, με κάποιο τρόπο όλο αυτό, ή αν θέλει το ψυχολογικό φορτίο τη ψυχολογική βία στην οποία υπόκειμε, ναι. με κάποιο τρόπο επιστρέφει και δηλητηριάζει τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου και την ψυχολογία μου. Από εκεί και πέρα, πιστεύει ότι, θα τα ότι δεν θα τα καταφέρει μόνο του ή μόνη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι ναι, είναι μια πολύ μεγάλη δύσκολη κατάσταση, μια πολύ δύσκολη απόφαση να μπορέσω να σταθώ απέναντι. Στο, στο, στην κατάσταση και να τα καταφέρω χωρί τον σύντροφο. Γιατί? Γιατί είχα μάθει με κάποιο τρόπο να λειτουργώ εξαρτώμενο ή εξαρτώμενη ακόμα και μέσα από τη δική μου την οικογένεια. Το επόμενο χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιεί το σεξ και εδώ το σεξ χρησιμοποιείται ούτω ώστε εγώ να πλησιάσω τον κακοποιητή. Άρα λοιπόν το χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν ο ένα το χρησιμοποιεί ω έλεγχο, ο θήτη, το θύμα το χρησιμοποιεί ω αντικείμενο τόσο ώστε να πλησιάσω τον κακοποιητή. Από εκεί και πέρα συγχαίει τη βία με την αγάπη. Ξείς, έτσι είχε μάθει στη ζωή του ότι η βία είναι και αγάπη. Με κάποιο τρόπο αυτό είναι ένα κύκλο τον οποίο τον ξανά δημιουργεί. Και αγνοεί τι δομέ προστασία. Ακριβώ. Και αγνοεί προφανώ τι δομέ προστασία και παροχή βοήθεια οι οποίε υπάρχουν. Προχωράμε και στον τελευταίο πίνακα, όπου λέμε το πώ το αντιμετωπίζουμε. Αν μπορούμε να δώσουμε κάποια έτσι στοιχεία, είναι πολύ πολύ δύσκολο βεβαίω δεδομένου του ότι σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να κάνω είναι να το αναγνωρίσω. Πολύ δύσκολο να το αναγνωρίσει ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί βία ήδη από την οικογενειακή του α, εστία, ήδη από την οικογένειά του. Πρέπει να καταλάβω λοιπόν ότι βρίσκω μέσα σε μια κακοποιητική σχέση. Είναι το πρώτο βήμα ούτως ώστε να κάνω ανάκτηση του ελέγχου της ζωής μου. Να ξαναπάρω δηλαδή τη ζωή στα χέρια μου. Το δεύτερο και χαρακτηριστικό που πρέπει να κάνω είναι αυτοφροντίδα, δηλαδή να πραγματοποιήσω τι επιθυμίε μου, τα θέλω μου. Δηλαδή με κάποιο τρόπο να αρχίσω να λειτουργώ όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομο ή αυτόνομη μέσα σε μια σχέση. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να κάνω τι επιθυμίε μου. Το επόμενο είναι τα όρια. Τα όρια τα οποία πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή αν ο θήτη προσβάλλει, αν ο θήτη φωνάζει, αν ο θήτη με κάποιο τρόπο υποτιμά, να σταματήσω τη συζήτηση, να βγω έξω και να μην δώσω συνέχεια. Γιατί ξέρει, πολλέ φορέ αυτό το οποίο υπάρχει, οφείλουμε να το πούμε. Είναι ότι υπάρχει ανταπόδοση τη βία από το θύμα, και άρα λοιπόν ξεκινάει από εκεί και πέρα ένα αένα κύκλο βία, είτε από το θήτη προ το θύμα, είτε από το θύμα προ το θήτη, ψυχολογική βία ναι, βεβαίω, ναι. και με κάποιο τρόπο όλο αυτό φορτίζει ακόμα χειρότερα το κλίμα. Οι δύο του ζουν πάρα πολύ άσχημα και σκέψουν βεβαίω τι θα συμβεί αν υπάρχουν παιδιά μέσα σε αυτή την Μάλιστα. οικογένεια όπου υπάρχει ψυχολογική βία, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία βεβαίω. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει αυτομορφή, δηλαδή δεν κατηγορώ τον εαυτό μου για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και το επόμενο είναι ότι δεν προσπαθώ να αλλάξω τον άλλον, δηλαδή ο άλλο είναι έτσι και δεν αλλάζει. Το μόνο που μπορώ να αλλάξω είναι τον εαυτό μου. Δημιουργώ ένα υποστηρικτικό δίκτυο, πρέπει να φτιάξω δηλαδή ένα υποστηρικτικό δίκτυο από φίλου, από συγγενεί, από θεραπευτή που πιθανά θα έχω. Άρα λοιπόν να μιλήσω, να εμπιστευτώ, να μοιραστώ και από εκεί και πέρα να περάσω χρόνο μαζί με όλου αυτού, ώστε να μπορέσω να βγω από το φαύλο κύκλο τη βία και να στηριχτώ. Και προφανώ το τελευταίο, να φτιάξω ένα σχέδιο διαφυγή πριν κλιμακωθεί αυτή η κατάσταση. Γιατί δυστυχώ που το Μάλιστα. λέμε, σε πολλέ περιπτώσει αυτή η κατάσταση ψυχολογική βία σε ενδοοικογενειακό επίπεδο κλιμακώνεται σε σωματική βία. Για παράδειγμα, σε επίπεδο ενδοσχολικό μπορεί να γίνει σωματική βία, το bullying Μάλιστα. σε σωματικό επίπεδο πλέον. Δηλαδή το παιδί να τρώει ξύλο ουσιαστικά. Νίκο, να σα ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ.